Η τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία ήταν το βασικό θέμα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των 28 στο Λουξεμβούργο. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη είπε όμως ότι θα συζητηθούν ενδεχόμενα μέτρα σε βάρος της Τουρκίας και με αφορμή της γεωτρήσης στην Κύπρο. Για μένα το πιο σημαντικό σημείο σήμερα είναι ότι θα φιλοξενούμε τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκέιρ Πέντερσεν. Θα συζητήσουμε μαζί του πώς θα προστατέψουμε την πολιτική διαδικασία από τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Και προφανώς τα κράτη-μέλη θα συζητήσουν πόσο μακριά είναι διατεθειμένα να πάνε σε σχέση με κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι. Ένα από τα προτινόμενα μέτρα είναι η επιβολή καθολικού εμπάργκου πώλησης όπλων προς την Άγκυρα. Το να σταματήσουμε τις τουρκικές επιχειρήσεις θα είναι δύσκολο. Δεν είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το κάνει αυτό. Αλλά θα αποφασίσουμε ένα εμπάργκο όπλων. Τουλάχιστον εμείς οι Αυστριακοί ήμασταν αφανδόν υπέρ μιας απόφασης για εμπάργκο όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν όχι, τότε όλα τα 28 κράτη-μέλη θα πρέπει μονομερώς να αποφασίσουν να μην στέλνουν πλέον όπλα στην Τουρκία. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο η εισβολή μιας γειτονικής χώρας και η Τουρκία θα πρέπει όπως και κάθε άλλη χώρα να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι οι νέες εχθροπραξίες στη Συρία θα υπονομεύσουν περαιτέρω τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, θα επιδεινώσουν την καταπώνηση του πληθυσμού και θα προκαλέσουν περαιτέρω μετατοπίσεις.